Παραπολιτικά 90,1. Στο βουνό των θεών το Μέναλο. Θα πάμε τώρα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λαγό. Είναι εμπνευστής και συντονιστής 100 εθελοντών για το μονοπάτι Μενάλου. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών στην ορεινή Αρκαδία και αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο μονοπάτι στην Ελλάδα από τον European Ramblers Association. Αποτελείται από 8 τμήματα και περιέχει και διαδρομές ορεινής ποδηλασίας. Καλημέρα κύριε Λαγέ, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και με ποιο τρόπο φτάσατε στο να πετύχετε αυτή την πιστοποίηση? Καλά, η ιδέα έχει ξεκίνησει από 1988. Από πότε? Από 1988. Πόσο χρόνων είστε? Αδιάκριτη ερώτηση, αλλά... 52, είμαι τότε, ήμουν 25. όταν τότε είχα γράψει, ας πούμε, ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα της Τελμίτσας για τα μονοπάτια και την αξία που μπορεί να παίξουν στην ανάπτυξή της. Τότε με πήραν με τις πέτρες, βέβαια. Τότε, όταν είχαν ανακαλύψει τον Τάτσουν, ας πούμε, εγώ τους έλεγα για μονοπάτια, να γυρίσουμε πίσω. Τέλος πάντων, περάσανε χρόνια, κάναμε εκεί κάποια τοπικά μονοπάτια, φτιάξαμε εκεί στην Τελμίτσα, από εκεί είναι η καταλογή μου. Φτάσαμε μετά στο 2011. Έκανα ένα ταξίδι μαζί με τον Γιώργο τον Κούλαλη στην Αόστα, στη Βόρειο Ιταλία. Βιομηχανικής κατασκοπίας, τα λέγαμε, να δούμε τι γίνεται εκεί. Και εκεί πραγματικά είδαμε πώς αξιοποιούν όλος αυτός ο ορεινός όγκος εκεί των Άλπων, Βόρειο Ιταλία, Νότιο Ελβετία κτλ. Πώς αξιοποιούν το δίκτυο μονοπατιών και πώς αυτό προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και μετά σχεδιάστηκε αυτό το μονοπάτι και παρουσιάστηκε στο αρμόδιο φορέα, κάπως έτσι, ας πούμε, ή παρουσιάστηκε, σχεδιασμένο θα ήταν προφανώς. Όχι, μετά αρχίσαμε να φτιάχνουμε κάποια μονοπάτια εκεί στη Τελμίτσα. Εκεί συνεργαστήκαμε και με το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων. Κάναμε διάνοιξη του μονοπατιού στη Τελμίτσα Χαλάδρα Λούσιου, που είχε να προπαρθεί περίπου 30 χρόνια. Εκεί άρχισε να αλλάζει πλέον το πνεύμα και των επαγγελματιών. Και αυτά όταν ήταν να έρχονται πεζοπόροι, να γίνονται πεζοπορίες και αυτά. Και φτάσαμε στον Δεκέμβριο του 2013. Εκεί έγινε το συνέδριο ορεινής πεζοπορίας στον Όλυμπο. Εκεί στα πλαίσια ενός εργαστηρίου την τελευταία μέρα παρουσιάσαμε το Μέναλο. Εκεί ήταν από όλες τις ομοσπονδίες ευρωπαϊκές πεζοπόροι και μάθαμε και για το τι σημαίνει πιστοποίηση με ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή πώς γίνεται η πιστοποίηση ενός μονοπατιού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την περιοχή, το ότι υπάρχει και για τη χώρα, έτσι, ότι υπάρχει πλέον ένα πιστοποιημένο μονοπάτι? Κοιτάξτε, αυτά τα κριτήρια είναι 41 κριτήρια πολύ σκληρά, τα οποία συνδυάζουν φυσικό μονοπάτι, πολιτισμό, ασφάλεια, κριτήρια της μιας ώρας διαδρομής, της μιας μέρας, ώστε να δώσει κανείς κατάλημα για να μπορεί να μείνει μετά από 6 ώρες πεζοπορία κτλ. Με αυτά τα κριτήρια μέχρι πέρσι ήταν μόνο 6 μονοπάτια σε όλη την Ευρώπη πιστοποιημένα και 4 πιστοποιηθήκαν φέτος, το 2015. Μέσα σε αυτά ήταν και το ελληνικό. Οπότε είμαστε, στη σειρά μας έχουν εμφανιστεί 8 μονοπάτι. Είμαστε το 8ο μονοπάτι στην Ευρώπη, μέσα από 10 πιστοποιημένα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, έτος το 2015 δηλαδή, και είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Ακούει ένας ακροατής και δεν ακούει ένας, ακούνε πολλοί και αναρωτιούνται ίσως. Μονοπάτι, τι μονοπάτι είναι αυτό, για τα μονοπάτι για πρόβατα, τώρα στο βουνό πάνω θα πάμε? Δεν πρέπει να είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καταρχάς μιλάμε για ένα μονοπάτι που έχει διαδρομές οι οποίες βλέπω εδώ φωτογραφίες, πρόκειται για υπέροχες διαδρομές, για φοβερό φυσικό καλός. Και για να πιστοποιηθεί κάποιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα μονοπάτι. Αυτό είναι 75-200. Περνάει από 9 χωριά, τα οποία είναι και ορεινή προορισμή τουριστική. Δηλαδή ξεκινάει από τη Στερνίτσα, κατεβαίνει τη Χαράδρα του Λούσιου, ανεβαίνει η Δημητσάνα, από εκεί ανεβαίνει στο χωριό Ζυγοβίστη, περνάει το 1550 εξομικρικό, πάει στο χωριό Ελάτη, διασχίζει το φαράγγι του Μιλάροντα και πάει στη Βιτίνα. Από τη Βιτίνα περνάει στην Ιμφασία, περνάει τη Μονή Κερνίτσας, το αρχιταριό της Φυγίδας, πάει στα Μαγούλια, που είναι το ψηλότερο κατοικημένο χωριό της Πελοποννήσου, πάει Παλτεσινίκο και καταλήγει στα Λαγκάδια. Αυτό είναι 75 χιλιόμετρα, είναι περίπου 5 με 6 μέρες πεζοπορία, ανάλογα δηλαδή τις δυνατότητες που έχει κάποιος, στην ορεινή Αρκαδία. 5-6 ώρες πεζοπορία, μέρες. Να γνωρίσουμε την ομορφιά της φύσης με χαλαρούς ρυθμούς και να περάσουμε όμορφα. Και αυτό γίνεται και με ποδήλατο, έτσι, κάποιες διαδρομές. Κάποια κομμάτια γύρω από το Βαλτεσινίκο, ειδικά, ναι, εκεί πέρα υπάρχει μια ομάδα mountain bike. Οπότε γύρω από το Βαλτεσινίκο, Λαγκάδια, υπάρχουν και ποδηλατικές διαδρομές. Και αυτό, όπως είπατε, γίνεται δηλαδή όταν περνά από τη Μονή Φιλοσόφου, για παράδειγμα, ή την παλιά Μονή Φιλοσόφου, που είναι ένα χτίσμα του 1967. Εκεί δεν θα περάσει και θα φύγει, θα καθίσει, θα δει. Οπότε όλα αυτά είναι ένα μονοπάτι που συνδυάζει φύση και πολιτισμό μαζί. Μας βάζετε σε πειρασμό να έρθουμε, κύριε Λαγέ.
αυτό που είπατε τώρα στην αρχή, εδώ δεν έχουμε, είναι ένα, κοιτάξτε να δείτε, φανταστείτε πριν από 100 χρόνια, δεν υπήρχαν και δρόμοι και άσφαλοι και τίποτα. Στο Μέναλο υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο χωριών, δηλαδή ο Δήμος Γοτινίας για παράδειγμα τώρα έχει 134 χωριά. Αυτό θα μας διευκόλυνε στο να μπορέσουμε και να σχεδιάσουμε τη διαδρομή και να μπορέσουμε και να πιστοποιηθούμε. Γιατί φανταστείτε, ας πούμε, στην Πίνδο, όταν το ένα χωριό από το άλλο απέχει 30 χιλιόμετρα, δεν μπορείς να έχεις 6 ώρες χωριό για να μείνεις, αλλά δεν μπορείς και να πιστοποιηθείς. Θα πει κάποιος, καλά μωρέ, χρειάζεται πιστοποίηση. Μα χρειάζεται πιστοποίηση, γιατί έτσι μπορείς να προσελκύσεις και περισσότερο κόσμο, άρα να βοηθήσεις περισσότερο και την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κοιτάξτε, η πιστοποίηση δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό μοντέλο. Η πιστοποίηση, η διαδικασία όλη αυτή μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνουμε διορθώσεις, στο να φτιάξουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Mm-hmm. Πιστοποίηση σημαίνει την αρχή της ασφάλειας. Δηλαδή, για να πιστοποιηθείς, πρέπει ανά δύο ώρες, για παράδειγμα, να περνάει κοντά κάποιους δρόμους, ότι άμα συμβεί κάτι, ένα στενοφόρο να μπορεί να έρθει. Δηλαδή, είναι και τέτοια ασφάλεια. Δεν είναι κάτι. Και απ' την άλλη, όταν το χείρεσαι και στο ευρωπαϊκό κοινό και στο παγκόσμιο κοινό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ξένος. Δεν θα έρθει εδώ, ας πούμε. Θα έρθει κάπου ασφαλώς. Θα έρθει κάπου να ξέρει ότι είναι πιστοποιημένο, ότι κάποιος το παρακολουθεί, ότι είναι καθαρισμένο το μονοπάτι. Ότι υπάρχει σήμερα ασφαλής για να μην χαθεί. Ναι. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, πολύ για την επικοινωνία που είχαμε την πολύ πρωινή. Να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε και τη συνέχεια όσων κάνετε στην περιοχή, στο Μέναλο και όχι μόνο. Εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια σε αυτά που κάνετε. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους ακροατές στο τρίμερο 30 Μαΐου, 31 Μαΐου και 1 Έκτου, που είναι το τρίμερο της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Και τότε 31 Μαΐου θα γίνουν τα εγγένεια. 31 Μαΐου Κυριακή το πρωί θα γίνει η πεζοπορία. Θα τα ξαναπούμε τότε. Και σε διάφορα σημεία, οπότε ας το έχει ο κόσμος στο εμπεριλογείο του. Θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Λαγιέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Παραπολιτικά 90,1.